Ράδιο Σύμπαν. Καθηγητής στο East High Boys High School, έχει γράψει 2 βιβλία για τη Λέσβο, έχει παρουσιάσει αμέτρητες εκθέσεις φωτογραφίας, έχει υπηρετήσει στα συμβούλια οργανισμών όπως το Ελληνικό Συμβούλιο, Σύνδεσμο Υποστηρικτών της ΑΕΚ, Διοικητικό Συμβούλιο της Μυτιλινιακής Αδελφότητας, καθώς και για 6,5 χρόνια ήταν ο εκφωνητής στο γήπεδο του Sydney Olympic. Κύριε Βασίλη Βασιλά, καλώς ορίσατε στο Ράδιο Σύμπαν και στην εκπομπή Ράδιο Συνεντεύξης. Χάρηκα, Θωμά, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές σας και το Ράδιο Σύμπαν για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το επόμενο βιβλίο μου, «Ο Γίγαντας που δεν ξύπνησε ποτέ». Λοιπόν, και ξέρεις, είμαι κι εγώ ένας φοβερός ποδοσφαιρόφιλος και από την Αυστραλία και από την Ελλάδα. Γι' αυτό έχω κι εγώ, είμαι πολύ περίεργος, όπως πιστεύω και πάρα πολλοί φίλοι, να μάθουμε περισσότερα νέα και για το βιβλίο, αλλά και για το γίγαντα που περιγράφει αυτό το βιβλίο, που είναι βέβαια ο Πανελλήνιος, η ποδοσφαιρική ομάδα Πανελλήνιος. Πότε ιδρύθηκε η ομάδα του Πανελληνίου και πότε και γιατί σταμάτησε να υπάρχει? Η ίδρυση του ποδοσφαιρικού ομίλου έγινε μετά τους Πανελλήνιους Αγώνες το 1956. Τότε υπήρχαν στο Σίδνεϊ 4 μικρές ομάδες. Υπήρχε η ομάδα του Άτλας, υπήρχε η ομάδα του Άστρου και υπήρχε η ομάδα του Ταξιάρχη και ο Πανελλήνιος. Η επιτυχία της ομάδας της Νέας Νοτιού Ουαλίας στους Πανελλήνιους Αγώνες το 1956 έδωσε, ας πούμε, την έμπνευση να ενωθούν οι 4 ομάδες και να σχηματίσουν μία ομάδα. Και τελικά ήταν ο Πανελλήνιος του Χρήστο Γιανακούλια. Όλες οι ομάδες και, ας πούμε, οι προπονητές, οι ιδρυτές, οι υπεύθυνοι συμφωνήσαν ότι καλύτερα να έχουμε μια δυναμικά ομάδα παρά να έχουμε 4 μικρές ομάδες. Και έτσι, μετά τους Πανελλήνιους Αγώνες, έγινε ένα μικρό τουρνέ και ο νικητής ήταν ο Ταξιάρχης. Και όμως, επειδή το όνομα Πανελλήνιος ένωνε όχι μόνο τους Έλληνες μετανάστες, αλλά τους Έλληνες μετανάστες από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από την Κύπρο, την Ελλάδα, από άλλα μέρη, έτσι, ας πούμε, είχε μια ενότητα ο Πανελλήνιος και αποφασίζαν να κρατήσουν το όνομα Πανελλήνιος. Θα ήθελα να πω ότι ο Νίκος Πέτας, του Ταξιάρχη, είχε ήδη βάλει αίτηση στο Stock of Federation της Νέας Νοτιού Ουαλίας, αίτηση για τον Ταξιάρχη, και όμως για το καλό της μεγάλης εικόνας, σταμάτησε την αίτηση και βάλανε την αίτηση του Πανελληνίου μέσα. Και έτσι, από το 1957 υπάρχει μια ελληνική ομάδα. Παίζει για πρώτη φορά σε κανονικό όμιλο, ας πούμε, ή πρωτάθλημα, στη δεύτερη κατηγορία της Νέας Νοτιού Ουαλίας το 1958. Είναι η πρώτη σεζόν, η επίσημη σεζόν. Αρχινά από το 1957, αλλά η επίσημη σεζόν που αγωνίζεται ο Πανελλήνιος είναι το 1958, όπου τερματίζει πρώτος στην κατηγορία του. Ήταν, ας πούμε, χωρισμένη η δεύτερη κατηγορία τότε σε 2, και ο νικητής από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο παίξανε σε
σε αγώνα σαν, σαν grand fan, σαν τελικός. Σαν μπαράς, και όποιος, ναι, όποιος νικούσε έμπαινε στην πρώτη κατηγορία. Και αυτή τη χρονιά έπαιξε τη Βουδαπέστη, έφερε ισοπαλία και μετά έχασε 3-1. Και έτσι η Βουδαπέστη πήρε την, πήγε πρώτη κατηγορία και εμείς μείναμε το 58. Για το τέλος της ομάδας θέλετε να προχωρήσω? Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ο τέλος της ομάδας είναι το 76. Όπως ξέρετε, το 77 θα άρχιζε το εθνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια ο Πανελλήνιος και την εμπειρία σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μπορώ να πω μετά από το 70-71 είχαν αλλάξει οι καταστάσεις. Αυτό το φάντασμα ότι υπήρχε η ανακούφιση με τους πολλούς θεατές είχε την... δηλαδή, το, μέχρι να πούμε το εξής, ότι μια γρήγορη ερώτηση. Πότε ξεκίνησε η Ελλάδα Μελβούρνης? Η Ελλάδα Μελβούρνης την ίδια εποχή. Την ίδια χρονιά. 57, 58, 55 μπορεί να είναι. Ναι. Γιατί και αυτοί, ας πούμε, είχαν και αυτοί ομάδες και, ναι, σχηματίστηκαν για μια ομάδα η Ελλάδα. Φτιάξαν και αυτή την Ελλάδα. Οπότε Μελβούρνη και Σίδνεϊ περίπου τα ίδια χρόνια έγινε η Ελλάδα Μελβούρνης και ο Πανελλήνιος. Ναι. Και βέβαια την εποχή εκείνη, ας πούμε τη δεκαετία του 50, μιλάμε για πάρα πολύ ελληνισμό εδώ στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Κοίτα, ναι, ας πούμε στα τέλη του 50, μετά αρχά στη δεκαετία του 60, μπορώ να πω μέχρι το 65 ήταν οι μεγάλες χρονιές της μετανάστευσης. Έτσι ο Πανελλήνιος και η Ελλάς Μελβούρνης είχαν την πολυτελεία να έχουν πάρα πολλούς μετανάστες που διψάγανε για κάτι το ελληνικό και τρέχαν στα γήπεδα. Τότε, μην ξεχάσεις, κοινωνικά υπήρχαν περιορισμοί. Δεν είχαμε, ας πούμε, τους σινεμάδες. Να πούμε, να σε διακόψω εδώ, να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές, το έχουμε πει πριν πολλούς μήνες αυτή εδώ την εκπομπή. Είχαμε τότε την πολιτική της Αυστραλίας, από το 1901 ήταν αυτή η πολιτική, ήταν η πολιτική The White Australia Policy και η πολιτική αφομοίωσης. Δεν υπήρχε πολύ πολιτισμός τότε. Όπως είπες και εσύ, τότε δεν υπήρχαν νεοελληνικά στα σχολεία, δεν υπήρχε τηλεόραση ελληνική, ραδιόφωνο κτλ. Τότε λέγαν ότι όλοι όσοι είστε και από όπου και αν είστε θα έρθετε εδώ και θα γίνετε Αυστραλοί, θα μιλάτε μόνο αγγλικά. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Η εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που περιγράφει ο Βασίλης. Και φυσικά τότε ήταν που είχαμε τα μεγάλα αυτά κύματα μετανάστευσης και τις μεταναστευτικές ομάδες όπως η Ελλάς και ο Πανελλήνιος. Και μπορώ να πω ότι το ποδόσφαιρο ήταν ένα από τα σημαντικά κοινωνικά Ινστιτούτα, ας πούμε, ας το πούμε Ινστιτούτο. Που έφερνε τον κόσμο μαζί, Που έφερνε τον κόσμο όχι μόνο μαζί, αλλά όλοι ήταν ίσιοι. Ασκέτως που ένιωθε ο μετανάστης δευτέρας κατηγορίας στο εργοστάσιο, όπου, ναι, και αν ήταν, στο γήπεδο ήταν ίσιος με όλους, καταλαβες. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό, ότι το ποδόσφαιρο υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ σου. Δεν πειράζει να ήσουν να... ή Αυστραλός, ή Ουγγαρέζος, ή Έλληνας, ή Εβραίος, ή Ιταλός. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο είχαμε όλοι δύο... Όλοι ήταν, ναι, ίσχυοι, όλοι ήταν οι ίδιοι. Και μπορώ να πω ότι η ομάδα του Πανελλήνιου, όπως η Άπια για τους Ιταλούς, η Βουδαπέστη για τους Ουγγαρέζους, ήταν σημαία των παροικίων τους. Όπου, ας πούμε, οι αγώνες των μεταναστών για την εγκατάσταση στην Αυστραλία, στη νέα πατρίδα τους, κάπως ήταν παράλληλο και η ομάδα τους, γιατί η ομάδα τους, οι επιτυχίες των ομάδων τους, τους έδινε μια περηφάνεια στη μακρινή, στην καινούρια πατρίδα, ας πούμε, της Αυστραλίας. Εδώ να πω, Βασίλη, ότι ένας πολιτισμός μιας χώρας, ένας πολιτισμός μιας εθνότητας, βέβαια είναι οι ποδοσφαιρικές του ομάδες, οι συλλόγοι του, οι εφημερίδες του, τα ραδιόφωνά του, το κάθε τι που έχει σχέση με την Ελλάδα, και σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι στο αίμα των Ελλήνων. Ήθελα να ρωτήσω, τι χρώματα είχε ο Πανελλήνιος? Κοινόλευκη ήταν. Τι άλλο θα ήταν? Τι άλλο να ήταν? Δεν μου λες, τι κόσμο τραβούσε τότε ο Πανελλήνιος? Και πού έπαιζε, σε ποιο γήπεδο? Κοίτα, έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία, έπαιζε στο Jubilee Oval. Ήταν λιγάκι, ήταν μέσα στην πόλη, ας πούμε, πολύ κοντά στην πόλη. Όταν πήγε πρώτη κατηγορία, μετά έγινε το Wentworth Park, που τρέχαν και τα σκυλιά, ας πούμε. Μπορώ να πω ότι το στάδιο το είχαν με την Χακόα, ήταν της Χακόας
το γήπεδο και μετά πήρανε subcontracts στα ελληνικά. Πήρανε, ναι, είχαν το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και ο Πανελλήνιος. Ναι, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η Χακόα έπαιζε πρώτα, ας πούμε, και μετά ο Πανελλήνιος. Στην προπόνηση έπρεπε να περιμένουν οι ομάδες του Πανελληνίου, οι παίχτες, να τελειώσουν οι παίχτες της Χακόας στην προπόνηση και μετά θα αρχίναγανε ο Πανελληνίος. Εδώ να επισημάνουμε κάτι, ειδικά για τους φίλους που μας ακούνε εκτός Αυστραλίας. Η Χακόα βέβαια ήταν μια ομάδα την οποία υποστήριζε η εβραϊκή παροικία εδώ της του Σίδνεϊ. Ναι. Και μάλιστα να πούμε ότι ομάδες όπως η Χακόα, όπως η Άπια που είπαμε για τους Ιταλούς και η Βουδαπέστη που ήταν μετέπειτα η St. George, όλες αυτές οι ομάδες βέβαια ακολουθήσαν αργότερα και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αυστραλίας. Άλλες ομάδες στην περίοδο εκείνη, Βασίλη, που αργότερα τις απομεταναστευτικές είπαμε, ήταν η Άπια που ήταν για τους Ιταλούς, η Μαρκόνη υπήρχε τότε. Όχι, όχι. Είχε γίνει διάσπαση και εκεί, όπου μερικοί φύλαστοι από τις Άπιας μετά, ας πούμε, διασπαστήκανε αυτοί και πήγανε και σχηματίσανε το Μαρκόνι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αναφέρθηκε στη Χακόα βέβαια, άλλες, Βουδαπέστη βέβαια, η St. George των Ούγγρων, άλλες ομάδες έτσι, που να γνωρίζουμε σήμερα εμείς οι πιο νέοι που υπήρχαν από την εποχή εκείνη, ποιες ήταν? Κοίτα, η ειρωνία είναι ότι η μεγαλύτερη ομάδα της εποχής, ας πούμε, στη δεκαετία, μιλάμε τώρα τέλη του 50 με αρχάς 60, ήταν η Πράγα. Η Πράγα είχε, ας πούμε, τη μισή ΕΦΚΑΙ Αύστρια. Όταν ήρθε το ΕΦΚΑΙ Αύστρια εδώ στην Αυστραλία, έγινε μεγάλη επανάσταση. Δείξαν το ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου, έγινε με τεράστια αλλαγή. Ήταν κανονική επανάσταση, γιατί έγινε διάσπαση από το Association, να γίνει το Federation, η Ομοσπονδία, και δεν αναγνωρίστηκε από τη FIFA η Ομοσπονδία, η καινούρια Ομοσπονδία δεν αναγνωρίστηκε. Ήταν εξορία από το FIFA για κάπου 6-7 χρόνια. Μάλιστα. Και έτσι, ας πούμε, η καινούργια Ομοσπονδία μπορούσε να πάει, επειδή δεν ήταν αναγνωρισμένη από τη FIFA, μπορούσε να φέρει όποιο παίχτη ήθελε. Έσπαγε τον κοντράτο και, ας πούμε, δεν τους πείραζε, ας πούμε, δεν τους πείραζε κανένας. Και έτσι η Πράγα είχε μια ομάδα απίστευτη. Λέμε τώρα σήμερα για το A-League που υπάρχει ο Μάκη Πλάια, ο ένας παίχτης, ας πούμε. Τότε η Πράγα είχε 8 άτομα από τη ΕΦΚΑΙ Αύστρια, το Μπομπγκάτνα, τα αδέρφια Νινάους, ο Καλ Γιάρος, κάτι παιχταράδες. Μιλάμε όχι για ένα Μάκη Πλάια, μιλάμε για τέσσερις. Σχεδόν όλη η ομάδα. ο Πανελλήνιος έφερνε τότε παίχτες από Ελλάδα. Ναι, επειδή τότε δεν, όπως σας είχα πει ότι υπήρχε μια εξορία, δεν μας αναγνώριζε FIFA, και εμείς ο Πανελλήνιος μπορούσε να σπάσει, ας πούμε, κοντράτα παιχτών της Ελλάδος. Και έτσι υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες. Οι πρώτοι παίχτες που ήρθαν, ας τους πούμε με εισαγωγικά, εισαγόμενοι, ήταν ο Θεόδωρος Τούσης και ο Σωτήρης Πατρινός. Μάλιστα. Και ήρθαν το 60 να βοηθήσουν την ομάδα να μπει στην πρώτη κατηγορία. Και όπως έγινε, το 61 μπήκε στην πρώτη κατηγορία. Μετά, ας πούμε, η επιτυχία του Πατρινού και του Τούση, μετά, ας πούμε, είχαμε μια, πώς θα το πούμε, ήταν μια σειρά παιχτών, όπως ο Γιώργος ο Γιάνγκου, ο Δημήτρης Χατζής, ο Κώστας Γενάρης, ο Ελευθεριάδης ο Γιώργος, ο Χρήστος Άμπος, ο Γιάννης Καραγιάννης. Πάρα πολλούς παίχτες φέραμε από την Ελλάδα, επειδή δεν υπήρχαμε στην FIFA τότε. Από στατιστικά, τι επιτεύγματα είχε η ομάδα σε αυτό το διάστημα από το 57 έως το 76? Στη δεύτερη κατηγορία ήμασταν πάντα μία από τις πρώτες ομάδες. Το 58 τερματίσαμε πρώτη, το 59 τερματίσαμε δεύτερη και πάλι πρώτη το 60, και έτσι πήραμε, ας πούμε, μπήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Μπορώ να πω ότι ο Πανελλήνιος ήταν η πρώτη ομάδα στην πρώτη χρονιά, στο ντεμπούτο σεζόν, που πήγε στα ημιτελικά. Το 61 ήταν η πρώτη ομάδα που πήγε στην πρώτη χρονιά της, που πήγε στα ημιτελικά, όπου έχασε από τη Χακόα. Το 63 πάλι έπαιξε στα ημιτελικά, το 67 πάλι στα ημιτελικά, είχε το πρώτο της τελικό το 68 επί Χακόα, όπου έχασε 4-2,
Το 69 ήταν πάλι σε τελικό στο κύπελο, το Empower Cup που έχασε από την Πράγα. Και νομίζω το 75 ήταν πάλι στα ημιτελικά με την Νεάπλια που έχασε στο 119 λεπτά. Ήταν στο τέλος, ένα λεπτό πριν τη λήξη του extra time. Μάλιστα. Που έχασε. Το βιβλίο που έχετε διαθέτει κάπου 120 ιστορικές φωτογραφίες από ό,τι γράφει εδώ η περιγραφή. Συμμετοχή πάνω από 80 άτομα, δηλαδή προπονητές, παίκτες, διοικητικοί, παράγοντες και φίλαθλοι. Για τους ακροατές που μας ακούνε και οι οποίοι ίσως να μην έχουν το βιβλίο μέχρι στιγμής, γιατί τώρα έχει βγει, ποιες είναι μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του Πανελληνίου και ποιες από τις μελανότερες σύμφωνα με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο βιβλίο? Το βιβλίο είναι, κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο μέρος είναι η ιστορία. Mm-hmm. Και η ιστορία είναι μέσω εφημερίδων, μέσω γράμματα του συλλόγου, τα minutes books, ξέρεις, τις συνεδριάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του κεφαλαίου είναι οι προφορικές ιστορίες που έχουν μαζέψει από τους παίκτες, παράγοντες κτλ. Πιστεύω ότι κάθε ιστορία έχει τη δική του αξία. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο κεφάλαιο, για παράδειγμα, είναι κάπου 10 σελίδες από τις προφορικές ιστορίες, όπου περιγράφουν πώς σχηματίστηκε ο Πανελλήνιος. Τώρα, γιατί ας πούμε δίνω έμφαση εδώ, ότι όταν ήταν στη δεύτερη κατηγορία, ο Πανελλήνιος δεν υπάρχουν minutes books, δεν υπάρχουν, ξέρεις, γραπτά, ναι, τις συνεδριάσεις, όπου η προφορική ιστορία πώς σχηματίστηκε ο Πανελλήνιος είναι σημαντικά, ότι μπροστά μας έχουμε πώς έγινε. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα άτομα τώρα της γενιάς, μεταπολεμικής γενιάς, σιγά σιγά σβήνουν. Για παράδειγμα, ο πρώτος γραμματέας του συλλόγου, Ηλίας Μιχαλόπουλος, που ήταν ένας από τους ιδρυτές, έχει συγχωρεθεί. Mm-hmm. Και έτσι ευτυχώς πήρε την ιστορία του, όλα θα μείνουν, ας πούμε, κάτι μένει πίσω για την επόμενη γενιά. Άλλα στιγμές, κοίτα, στις νίκες ο φίλαθλος πάντα και ο παίχτης υπάρχουν ευχάριστες αναμνήσεις. Στις ήττες υπάρχουν πικρές ιστορίες. Μπορώ να πω ότι στη δεκαετία του 70, που δυσκολεύτηκε ο Πανελλήνιος στα οικονομικά του, υπάρχουν δυσάρεστες ιστορίες πώς φαλήρισε. Στο τέλος φαλήρισε ο Πανελλήνιος, έπρεπε να φαλήρισει ο Πανελλήνιος για να γεννηθεί το Olympic. Το Sydney Olympic. Το Sydney Olympic. Και έτσι είναι μια δυσάρεστη ιστορία, και ίσως γι' αυτό το ονόμασα ο γίγαντας που δεν ξύπνησε ποτέ. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μια δυσάρεστη άποψη της ιστορίας. Μπορεί να έχουμε μια νοσταλγία για τον Πανελλήνιο, αλλά ας πούμε αυτή η οικονομική δυσκολία που πέρασε ο σύλλογος, ας πούμε, την κατασκιάζει λιγάκι. Θέλω να πω ότι το πρώτο σχίσμα στην παροικία μας στο Σίδνεϊ δεν ήταν η αρχιεπισκοπή με την κοινότητα. Το πρώτο σχίσμα ήταν μεταξύ Πανελλήνιου και μερικά αρχικά μέλη, ιδρυτικά μέλη, που διασπαστήκαν και πήγαν στο Κάντεμπερι. Το Κάντεμπεράκι μας. Ναι, το Κάντεμπερι. Και σχηματίσαν, ας πούμε, τη δεύτερη ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Και ας πούμε αυτό το σχίσμα έχει 10 χρόνια μετά από αυτό το πρώτο σχίσμα, μετά γίνεται και το πιο μεγαλύτερο σχίσμα. Ναι. Αλλά σου λέω ότι ο ποδοσφαιρικός λαός του Σίδνη, ο ελληνικός λαός, είχε χωριστεί. Αυτή ήταν μεγάλη διάσπαση στην παροικία μας. Βασίλη, να πάμε λίγο πίσω, ένα λεπτοδάκι, να πάμε λίγο στις δεκαετία του 70 ή στις αρχές, όπως είπες. Βλέπουμε μια πτώση οικονομική του Πανελληνίου. Αυτή η πτώση, για πού οφείλεται, πιστεύεις, στο ότι χωρίσανε δύο ομάδες ή είχε σχέση με τη μετανάστευση? Η χώριση, ας πούμε, η οικονομική δυσκολία του Πανελληνίου είναι μια μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το ποδόσφαιρο του Σίδνη είχε αλλάξει. Mm-hmm. Πάει η Πράγα. Η Πράγα το 1973 έγινε ενσωμάτιση με το Γιούγκαλ. Αυτή η μεγάλη Πράγα δεν μπορούσε μόνη της πια. Μπορώ να σου πω ότι ίσως, για παράδειγμα, η σεζόν το 1970-1971, ο Πανελλήνιος δεν πάει καλά, καθόλου καλά.
Να ρωτήσω όμως, τότε όμως ήταν δημοφιλή το ποδόσφαιρο, δεν πήγαινε ο κόσμος να το δει, δεν είχε προσέλευση θεατών. Αλλά ο φίλαθλος το 60 που μόλις ερχόταν στο Σίδνεϊ ήταν ανύπαντρος. Πήγαινε στο γήπεδο έτσι για ψυχαγωγία. Ναι, ναι. Μέχρι το 70, στα 10 χρόνια, υπάρχει καλή, καλή ας πούμε, να πούμε σε γενικές γραμμές ότι ήταν παντρεμένος. Μάλιστα. Είχε με τα παιδιά, είχε χρέος, πήρνει, η ζωή του πήρε άλλη μορφή. Άλλη τρόπη, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, και έτσι ας πούμε μειώνεται. Υπήρχαν πάντοτε οι ποδοσφαιρόφιλοι που πηγαίναν στο γήπεδο, αλλά εάν συγκρίνουμε ας πούμε τους θεατές που είχε ο Πανελλήνιος στην αρχά του 60 με το αρχά του 70, μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Γιατί οι περισσότεροι, ας πούμε, αφομοιωθήκανε, ας πούμε. Ξέρουμε νούμερα καθόλου, Βασίλη? Ναι, μπορώ να σου πω ότι υπήρχαν δύο αγώνες που είχα γράψει μέσα στο βιβλίο, ότι το 70-71, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ήταν μόνο 700 άτομα. Μάλιστα. Στον αγώνα. Ήτανε, εντάξει, ο Πανελλήνιος δεν πήγαινε καλά αυτή τη σεζόν, αλλά για να χτυπήσει 700 άτομα ήταν μεγάλη πτώση. Και τώρα, εάν βασίζεσαι πάντοτε στις μεγάλους αριθμούς των θεατών και έχεις, ας πούμε, flying roster για τους παίκτες, ναι, ναι, ξέρεις, μετά έχεις προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, γιατί δεν μπορείς να διατηρήσεις, αυτό το budget. Στη δεκαετία του 60 πόσος κόσμος πήγαινε περίπου? Πήγαινε, μπορώ να πω 10.000 πήγαινε. Εύκολα. Εύκολα αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω ότι άπια Πανελλήνιος το 65 δηλώσανε οι Ιταλοί 27.000 κόσμο. 27.000 κόσμο στο Sports Grand. Το παλιό Sports Grand, τώρα που είναι το football στάδιο. Ναι, 27.000 για κανονικό αγώνα. Δεν ήταν τελικά ούτε τελικός ούτε τίποτα. Ήταν κανονικός αγώνας. Και ίσως αυτό φοβήριξε τα άλλα αθλήματα, όπως το Rugby League, όπως το Rugby Union. Τους φοβέριξε ότι δύο ομάδες μεταναστών να παίζουν ποδόσφαιρο να χτυπάνε 27.000 για κανονικό αγώνα. Για πες μας τώρα, ο χωρισμός με το Canterbury πώς έγινε και γιατί? Κοίτα, όταν μπήκε ο Πανελλήνιος στην πρώτη κατηγορία το 61, έπρεπε να γίνουν μερικές αλλαγές, επειδή χρειάστηκε μια επαγγελματικότητα. Χρειαζόταν και μια κοινωνική βάση. Ο Πανελλήνιος δεν είχε βάση. Και έτσι, ας πούμε, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου να εγκαταστατεί στο Hellenic Club, mm-hmm, που είναι μέσα στην πόλη. Στο Elizabeth Street, έτσι. Ναι, στο Elizabeth Street. Και έτσι μπορώ να πω ότι έγινε σπόνσορας του Hellenic Club. Το κακό ήταν ότι είχε προβλήματα οικονομικά από τότε ο Πανελλήνιος. Έφερνε παίχτες από την Ελλάδα, πλήρωνε τα εισιτήρια, μετά, ξέρεις, είχε πολλά έξοδα. Και μπορώ να πω ότι το Hellenic Club τους βοήθησε πάρα πολύ εκεί. Τώρα με αυτή τη βοήθεια μπήκαν, ας πούμε, άτομα από το Hellenic Club μέσα στο Συμβούλιο του Πανελληνίου. Με τρία χρόνια από το 61 μέχρι το 63, μπορώ να πω ότι μειωθήκανε, ας πούμε, η παλιά φρουρά του Πανελληνίου, μειώθηκε στο σημείο που δεν υπήρχε κανένας. Η παλιά φρουρά ίσως δεν ήθελε να αφήσει, ας πούμε, την εξουσία ή το λόγος της ομάδος. Έγινε μια πρόταση από την παλιά φρουρά να βοηθήσουν την ομάδα οικονομικά. Βρήκαν, ας πούμε, επιχειρηματίες και αυτοί. Και το Συμβούλιο είπε, ήταν αρνητικό σε αυτή τη, ας πούμε, πρόταση, και πήγανε αλλού και αγοράσανε, ας πούμε, το μισό μερίδιο στο Canterbury. Μπορώ να πω ότι το σοβαρό, ας πούμε, μια σοβαρή εξέλιξη ήταν που εγκαταστήσανε τα debentures. Τα debentures ήταν τα shares, οι μετοχές της ομάδος. Mm-hmm. Όποιος αγόραζε μετοχές είχε ένα μερίδιο, αλλά ξέρεις, επιχειρηματίες στον Πανελληνίο, ξέρεις, Έλληνες επιχειρηματίες αγοράσαν το μεγαλύτερο μερίδιο, και έτσι έγινε, ας πούμε, η ομάδα είχε μετοχές από, μπορεί να ήταν 10 άτομα, ας πούμε, ή 12 άτομα. Mm-hmm. Ας πούμε, τα μέλη δυσαρεστήθηκαν με αυτό το πράγμα, και ίσως αυτή η παλαιά φρουρά
δεν το είδε ιδανική λύση αυτή, γιατί ας πούμε η ομάδα έκλεινε με τις αποφάσεις αυτών των 12 ατόμων και πήγαν στο Κάντεμπερι και σχηματίσαν ας πούμε τη δεύτερη Μάλιστα. ελληνική ομάδα. Το 76 είπαμε πεθαίνει ο Πανελλήνιος και γεννιέται το Σίδνεϊ Ολύμπικ. Έγινε την ίδια χρονιά ταυτοχρόνως, έγινε από άτομα που ήταν πρώην Πανελλήνιοι. Ναι, μπορώ να πω ότι κοίτα, το ISF, η Ομοσπονδία της Αυστραλίας που θα εγκαταστούσε το εθνικό πρωτάθλημα, είχε αρχίσει να συζητιέται για τις ομάδες συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Και μπορώ να πω ότι δεν καλέσαν τον Πανελλήνιο σε συνελεύσεις. Ο Πανελλήνιος ήταν απ' έξω. Αυτό μπορώ να πω ήταν μια αιτία ήταν τα ονόματα, γιατί θα γίνανε οι αλλαγές ονομάτων. Από τα εθνικά θα γίνανε λιγάκι πιο mainstream. Πιο αυστραλέζικα. Ο ρατσισμός. Όχι, ας πούμε, κοίτα, δεν το βλέπω ρατσισμό. Το βλέπω ότι είναι και αυτή η επόμενη φάση, ας πούμε. Η επόμενη φάση ήταν. Και έτσι ο Πανελλήνιος σαν όνομα δεν μπορούσε να συμμετέχει. Από την άλλη πραγματικότητα όμως ήταν τα οικονομικά προβλήματά του. Ο Πανελλήνιος, όπως είπε κάποιος, spelled trouble. Το όνομα Πανελλήνιος spelled trouble, ότι ήταν προβληματικό. Και έτσι ας πούμε η σεζόν του 76 μπορώ να πω ότι οδηγούσαν την ομάδα να φαλυρίσει, να μην έχει τα χρέη του και να αρχίσουν από την αρχή με μια καινούρια ομάδα, με ένα καινούριο όνομα. Και μπορώ να πω ότι μόλις έγινε όταν αποφασίσαν ότι θα συμμετείχε ομάδα ελληνικά στο πρωτάθλημα από το Σίδνεϊ Ολύμπικ, όλοι τρέξανε. Μάλιστα. Ξέρεις, τέλη το 76 όταν έγινε η ανακοίνωση, όλοι τρέξανε, τρέξανε καινούργιοι σπόντσορες. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν διάβαζα τον Πανελλήνιο Κήρυκα, έτρεξε το City Ford. Το City Ford ήταν μία από τους πρώτους χορηγούς. Το City Ford δεν ήταν χορηγός του Πανελληνίου. Και όμως ήταν μια φρέσκια αρχή, μια νέα αρχή για το Ολύμπικ. Και όλοι τρέξανε. Υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός για το Σίδνεϊ Ολύμπικ να παίξει στο εθνικό πρωτάθλημα. Και μπορώ να πω ότι ο Πανελλήνιος ήταν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια το 75-76 ήταν στα δικαστήρια επειδή απέτυχε η λέσχη του. Μάλιστα. Και έτσι τραβάγανε, ας πούμε, το όνομα του Πανελλήνιου στα δικαστήρια. Και... Συγχρόνως υπήρχε το Σίδνεϊ Ολύμπικ. Ναι, αυτή είναι και η ειρωνία. Μια άλλη ερώτηση εδώ, που είναι ερώτηση τρίβια θα έλεγα. Ναι. Τα πρώτα χρώματα του Ολύμπικ δεν ήταν μπλε. Δεν ήταν μπλε. Ήταν κόκκινα. Το Ολύμπικ. Το Σίδνεϊ Ολύμπικ, όταν γεννήθηκε το Σίδνεϊ Ολύμπικ. Έχω δει ότι ναι, ήταν κόκκινα και άσπρα, αλλά δεν ξέρω αν... Και αργότερα έγιναν μπλε. Δεν έχω ρωτήσει όμως εάν ήταν μόνο σαν επίδειξη το κόκκινο και το αυτό άσπρο. Εγώ το θυμάμαι σαν ένα παιδάκι, να σου πω, του δημοτικού ή του γυμνασίου, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι καθόμουν στο πίσω κάθισμα του πατέρα μου το αυτοκίνητο, διάβαζα την εφημερίδα την ελληνική και βλέπω το Σίδνεϊ Ολύμπικ με κόκκινα χρώματα και θυμάμαι και τις φανέλες, αλλά αργότερα βέβαια έγινε μπλε. Ναι, μπορώ να πω έτσι στον Πανελλήνιο, στην ιστορία του Πανελλήνιου, το 71 έγινε πρόταση να παίξει η ομάδα με πράσινη φανέλα, επειδή ήταν να τιμήσουν τον Παναθηναϊκό που έπαιξε επί Άγιαξ στο Wembley, και έτσι για ένα αγώνα παίξανε με πράσινη, με το τριφύλι. Ο Πανελλήνιος ήταν πρόταση του γραμματέα τότε, του Γιώργου Παπαναστασίου, του George Pappas, και ναι, για ένα αγώνα παίξανε με ας πούμε φανέλα του Παναθηναϊκού. Πάντως τι να πω, Βασίλη, είναι φοβερό να πάμε πίσω στην ιστορία και να μιλάμε για τον Πανελλήνιο. Εγώ βέβαια είμαι και πολλοί άλλοι πιο νέοι, είμαστε ανθρώποι του Σίδνεϊ Ολύμπικ. Μεγαλώσαμε και βλέπαμε τον Πύρε Καθόλο, τον Πύρε Ρασκόπουλο, τον Τζίμι Πατίκα αυτής της γενιάς. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική παροικία του Σίδνεϊ να υπάρχουν ακαδημαϊκοί όπως και εσύ και να μας παρουσιάζεις αυτό το πανέμορφο βιβλίο που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας των Ελλήνων της Αυστραλίας. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο αξίζει έπαινο σαν άνθρωπος και σαν ακαδημαϊκός που έχεις γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, αλλά πιστεύω στα χρόνια
αργότερα σε δεκαετίες που θα περάσουν, που ίσως μετά όταν φύγουμε κι εμείς από εδώ, ή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα παιδιά που θα έρθουν αργότερα θα μπορούν να επιστρέφουν σε αυτό το βιβλίο και να παρακολουθούν την εξέλιξη των Ελλήνων σε αυτόν τον τόπο. Από ό,τι ξέρω, το Sydney Olympic σε έχει καλέσει να παρουσιάσεις βέβαια το βιβλίο αυτό σε όλους τους σημερινούς φίλους του Olympic. Μπορείς να μας πεις μερικά λόγια πού θα γίνει αυτή η παρουσίαση, πότε? Η παρουσίαση θα γίνει κάτω από την αιγίδα του Sydney Olympic. Θα γίνει στην ελληνική λέσχη στο 251 Elizabeth Street, Sydney. Μπορώ να πω ότι μας φιλοξενούν το Hellenic Club. Μπορεί να είναι κάτω από την αιγίδα του Olympic, αλλά μας φιλοξενούν το Hellenic Club. Θα γίνει στις 24 Απριλίου, είναι τρίτη βράδυ, στις 6.30 ώρα. Μπορώ να πω ότι διαλέξαμε 24, επειδή την επόμενη μέρα είναι το Anzac Day και έτσι ας πούμε μπορούμε να καθίσουμε λιγάκι πιο αργά. Ναι, αλλά ναι, έτσι μας έμειναν μόνο 5 εβδομάδες μέχρι την παρουσίαση. Βασίλη, για τους φίλους που ακούνε, δεν είναι μόνο στο Σίδνεϊ και στο Newcastle και σε άλλες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, αλλά και σε όλη την Αυστραλία πιστεύω, γιατί το Sydney Olympic την τελευταία φορά που ανέρτησε το ράδιο σύμπαν τον τελικό μεταξύ Sydney Olympic και Sydney City, τον τελευταίο τελικό που είχε το Olympic, είδα με τα μάτια μου κόσμο να μπαίνει από κάθε σημείο του πλανήτη και να μπαίνει μέσα να βλέπει τις φωτογραφίες του τότε αγώνα, που ήμασταν και εμείς στο γήπεδο και βγάλαμε φωτογραφίες και τις βάλαμε στο διαδίκτυο, και μου έκανε μεγάλη... Μείναμε με το στόμα ανοιχτό με πόσος κόσμος μπήκε, Έλληνες από όλα τα πλάτη και μήκη, μέχρι και από την Κίνα είδα ανθρώπους να μπαίνουν μέσα, να διαβάζουν και το περιγραφή του αγώνα και φωτογραφίες. Το βιβλίο, πού μπορεί ο κόσμος και φίλοι που μας ακούνε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσουν να το προμηθευτούν, πώς μπορούν να έρθουν να το κάνουν, να το βάλουν μέσα στη βιβλιοθήκη τους σαν ένα πλέον κοιμήλιο, γιατί για μένα είναι φοβερό αυτό το βιβλίο. Μπορώ να πω ότι έχω μια ιστοσελίδα που είναι το www.synthesmos.net. Θα είναι εκεί, θα το βάλω εκεί στην πρώτη σελίδα. Και μπορούν οι φίλοι να μπουν εκεί και να δουν, ναι, να πάρουν, ναι, περισσότερες, ναι, πληροφορίες. Ναι, ναι. Θα είναι, όπως σου είπα, www.synthesmos.net. Κάτι θα υπάρχει. Μπορεί να είναι η ιστοσελίδα, θα είναι ας πούμε, είναι η ιστοσελίδα μου για τους μυτιλινιούς μετανάστες, τη μετανάστευση εδώ στην Αυστραλία, αλλά λόγω ο συγγραφέας είναι μυτιλινιός, η καταγωγή του, θα το βάλω εκεί και έτσι όποιος θέλει ας πούμε μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο από εκεί. Θα είναι όλα τα στοιχεία και οι τιμές αεροπορικού. Μάλιστα, όλα εκεί. Και πω να πω στους φίλους του Ράδιο Σύμπαν, αυτό που περιέγραψε τώρα ο Βασίλης, βέβαια και εμείς θα το βάλουμε στη δική μας την ιστοσελίδα και που λέγονται σύνδεσμοι, links, για να μπορούν οι φίλοι να μπαίνοντας, όσοι είναι εξοικειωμένοι με την ιστοσελίδα του Ράδιο Σύμπαν, μπαίνοντας στα links ή στους συνδέσμους που λέμε στα ελληνικά, θα βάλουμε και εμείς αυτό το link στην ιστοσελίδα του Βασίλη, να μπορείτε διαμέσου της ιστοσελίδας του Ράδιο Σύμπαν να μπείτε στην ιστοσελίδα του Βασίλη και εν συνεχεία βέβαια να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για το βιβλίο. Πριν κλείσουμε, Βασίλη, θα ήθελες να απευθύνεις κάποιο τελευταίο μήνυμα? Εγώ τι να σου πω, έμενα κατάπληκτο σήμερα, χάρηκα πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο είναι μέσα στο αίμα μας, είμαστε Έλληνες και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο της πατρίδας, είναι ποδόσφαιρο εδώ δικό μας, με δικοί μας ανθρώποι που μεγαλώσανε, μερικοί έχουν φύγει ήδη και μιλήσαμε για ένα θέμα, τον Πανελλήνιο, την ομάδα που γέννησε το καμάρι της Νέας Νότιας Ουαλίας, που είναι το Sydney Olympic. Ποιος Έλληνας δεν αγαπά το Sydney Olympic? Κάποιο τελευταίο μήνυμα στους φίλους? Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνουν σε γενικές γραμμές όπου μπορούμε, γιατί όπως λέω και στην εργασία που έχω κάνει για τους μυτιλινιούς μετανάστες στην Αυστραλία, ότι αυτή η μεταπολεμική γενιά σβήνει, όλο σβήνει ημέρα με την ημέρα, και η δικιά μας γενιά έχει μια ευθύνη νομίζω να καταγράψει την ιστορία αυτής της γενιάς, και όχι μόνο από ποδόσφαιρο μετανάστευση, όπου κοινωνικό θέμα υπάρχει πρέπει να το καταγράψουμε τώρα όπου ζουν ας πούμε αυτοί οι μετανάστες, γιατί ξέρεις, σε 10-15 χρόνια αυτή η γενιά θα έχει σβήσει ας πούμε, και είναι σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί τώρα βλέπω, ας πούμε, θα υπάρξει κάτι, όπως είπες εσύ, θα υπάρξει ένα βιβλίο για τις επόμενες γενιές να το ξεφυλίζει, ας πούμε, για να δει, ας πούμε, τις φάσεις
του ποδοσφαίρου για αυτή την υπόθεση είναι το ποδοσφαίρο. Αλλά πρέπει να γίνουν σε ό,τι κοινωνικό ή πολιτιστικό ή κουλτουριάρικο. Σε κάθε άλλο κλάδο πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία για να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Και αυτά βέβαια θα αφήσουν κάτι στην μετεπόμενη γενιά, ώστε να υπάρχει η ιστορία των Ελλήνων που ξεκίνησε το 1829, που ξέρουμε μέχρι τώρα, εδώ στη Νέα Νότια Ουαλία, και οι πρώτοι βέβαια Έλληνες που είναι στο Πίκτεν, στο νεκροταφείο του Πίκτεν, υπάρχουν ακόμη σήμερα. Από εκεί ξεκίνησε η γενιά μας σε αυτόν τον τόπο και βέβαια φτάσαμε στο σημείο να έχουμε συγγραφείς όπως τον κύριο Βασίλη Βασιλά, ο οποίος μας λέει, μας εξηγεί την ιστορία του Πανελληνίου, την ομάδα που γέννησε το σημερινό Sydney Olympic, και πιστεύω είναι ένα κάτι που θα έπρεπε να το αγαπάμε και να υπάρχει, πιστεύω, σε όλα τα σπίτια, και είναι κάτι που, όπως και το Olympic, όπως και το κάθε τι που έχει σχέση με τον ελληνισμό, πρέπει να το αγαπούμε, να το κρατούμε και να το μεταδώσουμε και στα παιδάκια μας, στις επόμενες γενιές, να θυμούνται τι κάνανε οι παππούδες τους όταν ήρθαν σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Αυστραλία και συγκεκριμένα Σίδνεϊ. Βασίλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που διέθεσες τον χρόνο να μιλήσεις μαζί μας σήμερα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή σε σένα. Όποτε έχεις κάτι που είναι ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές μας, όχι μόνο εδώ στην Αυστραλία αλλά και στο εξωτερικό, είμαστε πάντα στη διάθεσή σου. Δεν έχεις παρά να μας τηλεφωνήσεις και να σε καλέσουμε πάλι στην εκπομπή να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, Θωμά. Ευχαριστώ το Ράδιο Σύμπαν και χαιρετώ τους ακροατές, όλους σας, και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Γεια σου.